ξέρετε, όσο πλησιάζει η πιθανή ημέρα του κετού, ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε στο γιατρείο είναι: έχει πάρει θέση το παιδί? Οι δύο βασικές θέσεις, ο εντός εισαγωγικών επιστημονικός όρος, είναι προβολές που το παιδί παίρνει μέσα στη μήτρα, είναι η κεφαλική προβολή, δηλαδή έχει το κεφάλι προς τα κάτω, και η ισχυακή προβολή, δηλαδή έχει τα πόδια προς τα κάτω. Η ισχυακή προβολή δεν αποκλείει παντελώς τον φυσιολογικό το κετό. Θα μπορούσε να πει κανείς πως ποσοστό μέχρι και 70% των μωρών σε ισχυακή προβολή μπορούν να έρθουν στον κόσμο με κολπικό το κετό. Όμως, ο τοκετός επί ισχυακής προβολής συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες πρόκλησης τραυματισμού του νεογνού. Έτσι, πλέον η ισχυακή προβολή αντιμετωπίζεται ως σχετική ένδειξη για καισαρική τομή. Πριν μιλήσουμε για την κεφαλική προβολή, αξίζει να αναφερθούμε και στην εγκάρσια θέση του μωρού στη μήτρα. Στην εγκάρσια θέση, το μωρό είναι οριζόντιο. Στη θέση αυτή, το μωρό έχει το κεφάλι στο δεξί ή στο αριστερό πλάι της μήτρας και αντίστοιχα τα άκρα βρίσκονται στο έτερο πλευρό της μήτρας. Η θέση αυτή δεν είναι συνηθισμένη, αλλά αποκλείει τον φυσιολογικό το κετό. Η πιο συνηθισμένη θέση του μωρού μέσα στη μήτρα είναι η κεφαλική. Αν ένα μωρό βρίσκεται στην κεφαλική προβολή και η πλάτη του έχει στραφεί προς την κοιλιά της μητέρας, τότε μιλάμε για πρόσθια ημιακή προβολή. Στη θέση αυτή, το μωρό κοιτάει προς την πλάτη της μητέρας. Η πρόσθια ημιακή προβολή είναι και η τρόπον τεινά ιδανική θέση για φυσιολογικό το κετό. Αν τώρα το μωρό έχει μεν κεφαλική προβολή, αλλά η πλάτη του είναι στραμμένη προς την πλάτη της μαμάς, τότε μιλάμε για οπίσθια ημιακή προβολή. Η προβολή αυτή σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει το φυσιολογικό το κετό, αλλά στις περιπτώσεις αυτές συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια της όλης διαδικασίας. Να είστε πάντα καλά! Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε νέα βίντεο για την υγεία της γυναίκας και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα θα βρείτε στο site μας.